Συνδεόμαστε και πάλι με τη βάση της Ανάγρασσας, οι διελεύσεις των γαλλικών Ραφάλ, των πρωταγωνιστών της άσκησης βεβαίως, σκύρος 2021, όσο και των ελληνικών Μοιράζ 2000 και F-16 Viper. Τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κ. Παναγιωτόπουλο και τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων δίπλα του που παρακολουθούν αυτό τον επίλεγο της άσκησης κύριος 2021 που ξεκίνησε στις 2 Φεβρουαρίου. Ακόμα μια διέλευση αεροσκάφους. Σήμερα περιλαμβάνει διάφορα σενάρια, μάχης αέρος-αέρος, όσο και προσβολής πήγαινων και θαλάσσιων στόχων. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε συμμετέχουν και μονάδες του πολεμικού μας ναυτικού. Οι Γάλλοι συμμετέχουν με τα 4 Ραφάλ και 2 ακόμα αεροσκάφη υποστήριξης. Την απογείωση του πρώτου Ραφάλ την είδαμε πριν από λίγο σε ζωντανή σύνδεση. Μια άσκηση που καλύπτει ολόκληρο το FIR Αθηνών. Περιλαμβάνει και νυχτερινές αποστολές, αερομαχίες όπως είπαμε, κατά τις οποίες οι Έλληνες πιλότοι, αυτό είναι το πιο σημαντικό στη συγκεκριμένη άσκηση, έχουν τη δυνατότητα να πετάξουν μαζί είτε ως σύμμαχοι είτε ως αντίπαλοι, αναλόγως του σεναρίου της άσκησης, με τα Ραφάλ και να γνωρίσουν έτσι πολύ καλά τις δυνατότητές τους. Ακόμα μια διέλευση βλέπετε. Βλέπετε αυτή τη στιγμή τα Ραφάλ. Είναι, αυτά είναι τα δύο Ραφάλ. Δεν είναι Ραφάλ έτσι που φάνηκε. Ήταν δύο Μοιράζ της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας. Θα βλέπουμε λοιπόν τα Ραφάλ που σύπτονται πάνω από τη βάση της Ανάγρας. Στο βάζει της εικόνας μας λοιπόν, το Ραφάλ που παίρνει τη στροφή. Ελέγχθηκε από Αμερικανούς και
Ακόμα μια διέλευση. Πρώτα την ακούμε, μετά την βλέπουμε. Ακόμα μια διέλευση, αναμένουμε. Σε εξέλιξη λοιπόν, τελευταία μέρα της άσκησης, Σκύρος 2021, ελληνογαλλική κοινή αεροπορική άσκηση, με τη συμμετοχή και μονάδων του πολεμικού ναυτικού. Διάφορα σενάρια για τους πιλότους, τους Έλληνες και τους Γάλλους, αερομαχιών και προσβολής στόχων, έτσι ώστε κυρίως οι Έλληνες πιλότοι να μάθουν τις δυνατότητες των γαλλικών ραφάλ που σύντομα θα κληθούν να χειριστούν. 18 συνολικά ραφάλ θα παραλάβει η χώρα μας. Το τελευταίο θα καταφτάσει μέχρι τα τέλη του επόμενου χρόνου. Τα πρώτα αναμένονται μέχρι τον Ιούνιο. Θα σχηματίσουν μια ειδική μοίρα που μαζί με τα F-16 και τα Μιράζ αποτελούν την ευαρχίδα, θα λέγαμε, τα ραφάλ του πλωστασίου της χώρας μας στην πολεμική αεροπορία. Βλέπουμε παρατηρητές και από άλλες χώρες. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αν δεν κάνω λάθος, σημαντική για τη συγκεκριμένη άσκηση. Γάλλοι φυσικά, ανώτατη τη Γάλλη εξωματική. Με το σκάφος που τροχοδρομεί. Να πω ότι γαλλικά ραφάλ θα έρθουν στη χώρα μας και για την άσκηση Ινίχος, την ετήσια μεγάλη άσκηση της πολεμικής αεροπορίας με συμμετοχή και άλλων χωρών που γίνεται κάθε χρόνο. Φέτος θα γίνει τον Απρίλιο και εκεί θα συμμετέχουν γαλλικά ραφάλ. Η συμμετοχή τους βεβαίως έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς όπως είπαμε, πολύ σύντομα θα αποτελούν την ευαρχίδα των ελληνικών μαχητικών, με τη μοίρα γεράκι η οποία θα δημιουργηθεί από αυτά.
Άμα περάσει από μπροστά, από εδώ που βρισκόμαστε, προκειμένου να απογειωθεί. Και στο βάθος βλέπετε να τροχοδρομεί το γαλλικό Ραφάλ μετά την πτήση του. Και ένα δεύτερο από πίσω, 4 συνολικά. Ραφάλ συμμετέχουν στην άσκηση Σκύρος 2021. Θα ακολουθήσουν λοιπόν οι δηλώσεις των επισήμων, μεταφερόμαστε στην αίθουσα. Στο σημείο αυτό θα διακόψουμε τη ζωντανή μας σύνδεση για όλο το ρεπορτάζ στην ηλεκτρονική μας εφημερίδα στο zoogla.gr.